Θα ξεκινήσουμε με ζωντανή σύνδεση με Αίγυπτο, με την μαγευτική Αίγυπτο, όπου εκεί, σύμφωνα με αναφορές, βέβαια, έχει ξεκινήσει και έχει ανοίξει διαδικασία της τουριστικής περίοδου. Εκεί στην Αίγυπτο θα συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Ρεκτσίνη, ο οποίος είναι επικεφαλής των Ελληνόφωνων Ξεναγών Αιγύπτου. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ρεκτσίνη. Να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Να καλησπερίσω και εγώ όλη την Κρήτη. Για πείτε μας λίγο, σε ποιο σημείο βρίσκεστε, τι σχέση έχει αυτό το σημείο με την Ελλάδα. Κάτι έχω μάθει. Αυτό το σημείο καταρχήν καλησπερίζω όλους τους Έλληνες της Ελλάδος και εκτός Ελλάδος και όλη την Κρήτη, την πολύ αγαπημένη μου Κρήτη, εμένα προσωπικά. Εδώ ουσιαστικά βρισκόμαστε πάνω στο πιο αγαπημένο μου εμένα προσωπικά σημείο, στο Κάιρο, στην Αίγυπτο. Είμαστε στο ναυτικό ομιλό, τον ελληνικό ναυτικό ομιλό, ο οποίος ιδρύθηκε το 1930 και είναι ο πρώτος ναυτικός όμιλος ο οποίος ιδρύθηκε σε όλη την Αίγυπτο. Ο πρώτος ναυτικός όμιλος και ακριβώς από πίσω ο Νείλος. Ακριβώς από πίσω είναι ο θεός Νείλος για τους αρχαίους Αιγυπτίους, βεβαίως. Για πείτε μας λίγο, ανέφερα στον πρόλογό μου ότι έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος στην Αίγυπτο. Κοιτάξτε, η τουριστική περίοδος στην Αίγυπτο ήδη είχε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό με μεμονωμένα άτομα. Έχουν έρθει βεβαίως πολλά τσάρτερ από Ρωσία, Ουκρανία, Βουλγαρία. Αυτός είναι ο τουρισμός που υπήρχε μέχρι στιγμής και τώρα ξεκινάει επίσημα πλέον κανονικά ο τουρισμός από όλο τον κόσμο. Πολύ λιγότερα εννοείται τα νούμερα από ό,τι αυτά που θα έπρεπε να είναι, αλλά είναι ένα καλό ξεκίνημα όπως και να έχει. Και θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο η πανδημία έχει επηρεάσει. Έχει επηρεάσει το κλίμα, την ψυχολογία, όπως μας είπατε, τις αφήξεις. Κοιτάξτε, τώρα κακά τα ψέματα, η πανδημία έχει επηρεάσει όλο τον πλανήτη. Ζούμε σε έναν ουσιαστικά έναν τεράστιο εφιάλτη. Λογικά έχει επηρεάσει αρνητικά όλο τον κόσμο. Εννοείται ότι ιδιαίτερο στο τομέα του τουρισμού έχει πληγωθεί πάρα πολύ. Οι οικονομίες όλων των χωρών και της Αιγύπτου εννοείται ότι έχει πρόβλημα με αυτή την πανδημία. Εννοείται ότι υπάρχουν βεβαίως όλα τα προληπτικά μέτρα τα οποία χρειάζονται να γίνουν για τον τουρισμό και για μη τουρισμού εννοείται. Απλά όπως και να έχει επηρεαστεί η Αίγυπτος αυτόν τον 1,5 χρόνο. Όπως και έχει επηρεαστεί και όλος ο κόσμος και η Ελλάδα. Και σας ρωτώ γιατί βρίσκεστε σε ένα από τα πλέον δημοφιλή παραθεριστικά θέρετρα της Αιγύπτου. Αν δεν κάνω λάθος, περισσότερες από 300 ξενοδοχειακές μονάδες βρίσκονται στην περιοχή. Σωστά. Εσείς μιλάτε για το Sharm El Sheikh. Ακριβώς. Ναι, αυτή τη στιγμή εγώ βρίσκομαι στο Κάιρο. Το Sharm El Sheikh είναι ένα από τα σπουδαιότερα παραθεριστικά θέρατρα παγκοσμίως, όχι μόνο στην Αίγυπτο. Ναι. Όλη η Ερυθρά θάλασσα γενικότερα είναι αυτή που έχει τον περισσότερο τουρισμό αυτή τη στιγμή. Εγώ μιλάω για τον κλασικό πολιτιστικό τουρισμό, για μουσεία, για ναούς, για αρχαιολογικούς χώρους. Αυτά έχουν επηρεαστεί πολύ περισσότερο από ό,τι τα παραθεριστικά θέρατρα. Οι αρχαιολογικοί χώροι παραμένουν ανοιχτοί. Βεβαίως. Όλη η χώρα είναι ανοιχτή. Μάλιστα. Η αρχαιολογική χώρη είναι ανοιχτή βεβαίως για τουρισμό, κανονικότατα. Η μάσκα είναι υποχρεωτική σε εξωτερικούς χώρους. Και σε εσωτερικούς. Βεβαίως. Όχι μόνο αυτό, και για τον τουρισμό, να φανταστείτε, λειτουργούμε με το 50%. Δηλαδή τα λεωφορεία τα οποία παίρνανε 40 άτομα, υποχρεωτικά δεν μπορούν να υπερβούν τα 20. Και πάει λέγοντας. Αναφερθήκαμε πριν από λίγο στο θέρετρο, το Sharm El Sheikh της Αιγύπτου. Εκατοντάδες ξενοδοχεία. Έχουν ανοίξει όλα τα ξενοδοχεία. Όχι όλα. Τα μεγάλα ξενοδοχεία τα οποία έχουν αντέξει και μπορούν να δουλεύουν με 40 και 50% πληρότητα βεβαίως και είναι ανοιχτά. Υπάρχουν πάρα πολλά ξενοδοχεία τα οποία ήδη λειτουργούν με 10 και 20% πληρότητα. Μάλιστα. Και λειτουργούν. Η βάση σας είναι... Κάιρο. Είναι Κάιρο. Και βρεθήκατε στην περιοχή πριν από πόσα χρόνια? Όχι, εγώ γεννήθηκα εδώ. Γεννηθήκατε. Βεβαίως, ναι. Η καταγωγή μας είναι από Ήμβρο ουσιαστικά. Ήρθε ο παππούς μου από την Ήμβρο, η γιαγιά μου από την Κύο. Ο πατέρας μου γεννήθηκε εδώ σαν πρώτη γενιά, εγώ είμαι δεύτερη γενιά. Τα παιδιά μου είναι τρίτη γενιά πλέον στην Αίγυπτο και η κουμπάρη μας είναι από την Κρήτη. Α, έχετε και σχέση λοιπόν. Έχετε και σχέση με την Κρήτη. Επισκέπτεστε Ελλάδα. Βεβαίως. Έχετε την ευκαιρία. Ναι, βεβαίως. Και 2 και 3 φορές το χρόνο κιόλας.
Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με την ελληνική κοινότητα εκεί στην περιοχή, είναι πολύ άριθμη. Φαντάζομαι η πανδημία σας έχει επηρεάσει και στο μέτωπο των εκδηλώσεών σας. Η πανδημία δεν μας έχει επηρεάσει, ο χρόνος μας έχει επηρεάσει. Να φανταστείτε, η ελληνική παροικία της Αιγύπτου ήταν η μεγαλύτερη ελληνική παροικία του κόσμου κάποτε. Μέχρι τη δεκαετία του 50. Τώρα βεβαίως έχουν μειωθεί υπερβολικά τα νούμερα. Τώρα η πανδημία, όσον αφορά την πανδημία, έχει επηρεάσει όλο τον κόσμο και την ελληνική κοινότητα εδώ. Στο μέτωπο των εκδηλώσεων, φαντάζομαι δεν μπορείτε να κάνετε και πολλά πράγματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Ο μόνος χώρος που μπορώ να πω ο οποίος έχει την ευκαιρία να κάνει πολλά πράγματα μέσα στην πανδημία είναι αυτός ο ενεπτικός όμιλος, ο οποίος όπως βλέπετε και εσείς, αν κάνω μια έτσι γρήγορη γύρα, είμαστε αρκετά μεγάλος ανοιχτός χώρος open air. Ναι. Έτσι μπορέσαμε και κάναμε και Πάσχα τουλάχιστον. Έχουμε και δύο κλειστές αίθουσες βέβαια, τις οποίες δεν λειτουργούμε λόγω πανδημίας, είναι με απόφαση του συλλόγου, με απόφαση του ΔΣ του συλλόγου, για να μην έχουμε... Το Πάσχα, μου δώσατε μία Πάσα. Το Πάσχα πώς εορτάστηκε εκεί από τους Έλληνες του ΚΑΕΡ? Ελληνικότατα. Πήρασαμε το αρνάκι μας, φάγαμε την βρυσολίσσα μας, με τα τσουλέκια μας, με τα αυγά μας, κανονικά. Η σχέση των Ελλήνων εκεί με τους ντόπιους ποια είναι? Μπορώ να πω οι πιο άριστες σχέσεις που θα μπορούσαν να έχουν δύο λαοί. Μάλιστα. Το μήνυμά σας στους τηλεθεατές εδώ, στους κριτικούς και όχι μόνο που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ποιο είναι από το μακρινό Κάιρο? Όχι τόσο μακρινό βέβαια. Καλά, η Κρήτη είναι η πλησιέστερη πόλη προς... Αυτό λέω, όχι τόσο μακρινό σε σχέση με άλλες περιοχές που έχουμε συνδεθεί. Δίπλα είμαστε. Απέναντι ακριβώς είμαστε. Απέναντι ακριβώς. Μία ώρα είμαστε ακριβώς με το αεροπλάνο. Το μήνυμά μου είναι ότι θα πρέπει οπωσδήποτε όλη η Κρήτη να επισκεφτεί την Αίγυπτο, γιατί έχουμε υπερβολικά πολλά πράγματα κοινά. Όση ώρα θέλουμε να πάμε Θεσσαλονίκη, ερχόμαστε Κάιρο. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Και θα αλλάξετε και Ήπειρο, μπορώ να πω. Έχουμε αυτό το πλεονέκτημα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά, βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρεκτσίνη. Να είστε καλά. Χαιρετώ. Χαιρετώ.